Δίνουμε τη μάχη των ευρωεκλογών αυτής της τελικής ευθείας των 2,5 εβδομάδων έχοντας ένα θετικό κλίμα. Έχοντας δει την αποδοχή που υπάρχει σε πλατιά τμήματα του λαού μας, του κόμματος, της πολιτικής του, της δυνατότητας που υπάρχει να ξεχωρίσει το κόμμα από μια πολιτική αντιπαράθεση η οποία δημιουργεί συχνά και αποστροφή. Γιατί όταν ακούσει το Μητσοτάκη να λέει ότι έστειλα γράμμα στη Φοντερ Λάιεν για την ακρίβεια 2 χρόνια μετά που η ακρίβεια έχει τσακίσει το λαϊκό εισόδημα, είναι πραγματικά να αναρωτιέσαι αν υποτιμάει την νοημοσύνη του κόσμου ή αν είναι τόσο δεδομένοι ότι μπορούν να χαλιναγωγούν τη θέση, τη γνώση του κόσμου, ώστε δεν δίνουν σημασία σε τίποτα. Ή απ' την άλλη, να ακούς τον Κασελάκη να λέει ότι έχει αγωνία γιατί τα νέα παιδιά έως 35 χρονών μένουν στο σπίτι των γονιών τους. Ενώ αυτό στα 35 μπόρεσε να αγοράσει διαμέρισμα 1,8 εκατομμυρίων στο Κολωνάκι. Και να τι γίνεται στην Αμερική και να τι γίνεται στην Ελλάδα του Μητσοτάκη. Λέω, αυτού του είδους η αντιπαράθεση μπορεί να δημιουργήσει ένα κόσμο γέλια, μπορεί να δημιουργήσει ένα κόσμο αποστροφή, δημιουργεί όμως και μια απαξίωση. Και εμείς παλεύουμε κόντρα σε αυτή την απαξίωση, επιμένοντας να συζητάμε πολιτικά, επιμένοντας να συζητάμε με επιχειρήματα, να αναδείχνουμε το τι φταίει και το τι πρέπει να γίνει και αυτά να τα πιστοποιούμε με την πρωτοπόρα δράση μας. Και αυτό μας έχει δώσει μια δυνατότητα ώστε σημαντικό τμήμα του λαού μας, η πλειοψηφία του λαού μας, που λέει ότι τα πράγματα δεν πάνε καλά, που λέει ότι απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση πρέπει να δοθεί μήνυμα, που φοβάται από το σκηνικό του πολέμου που γενικεύεται πλέον και παίρνει διαστάσεις οι οποίες μπορεί να γίνουν και απρόβλεπτες, είτε στην Ουκρανία με το βάτωμα του αγώνα υπέρ της δημοκρατίας όπως μας έλεγαν με τον Ζελένσκι πρωταγωνιστή, είτε με τη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού στη Γάζα στο όνομα του δικαιώματος του Ισραήλ να αυτοαμήνεται. Υπάρχει δηλαδή δυνατότητα να μιλήσουμε με κόσμο, να φτάσει όσο γίνεται πιο πλατιά αυτή η συζήτηση, το κριτήριο ψήφου, και όχι τυχαία, αν έχετε παρατηρήσει, εμείς λέμε ότι πρέπει να έρθει στο κέντρο του προβληματισμού το τι θα γίνει την επόμενη μέρα. Και να αναδείξουμε ότι ουσιαστικά αυτή η κυβέρνηση, υλοποιώντας την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, έχει διαμορφώσει μια σειρά δεδομένα με τα οποία θα ζήσουμε την επόμενη μέρα των εκλογών, στις 10 του Ιούνιου. Ποιος δηλαδή αμφισβητεί ότι στις 10 του Ιούνιου δεν θα είναι εδώ η ακρίβεια, δεν θα είναι εδώ οι πετσοκομμένοι μισθοί και οι συντάξεις που τελειώνουν στα μέσα του μήνα, δεν θα είναι εδώ η άγρια φορολογία με τις ρυθμίσεις, με τις δόσεις, αυτό το μαγκανοπήγαδο το καθημερινό, ειδικά σε κόσμο σαν το δικό σας, επαγγελματίες, αυτοαπασχολούμενους, που κυριολεκτικά έχουν μπει στο στόχαστρο της ενίσχυσης στο όνομα της διεύρυνσης της φορολογικής βάσης, της άγριας φορολογιλασίας του λαού. Ποιος δεν καταλαβαίνει ότι την επόμενη μέρα των εκλογών το ΝΑΤΟ, αυτή η ιερή συμμαχία όπως την αναγνώρισε ο Κασελάκης, θα βρίσκεται εδώ με την Ελλάδα, με την κυβέρνηση του Μητσοτάκη και με τη συμφωνία όλων των άλλων κομμάτων, όπως εκφράζεται με αποφάσεις στη Βουλή, θα παίζει πρωτοπόρο ρόλο στην εκτέλεση κυριολεκτικά της συμμετοχής της χώρας μας στα 2 ανοιχτά πολεμικά μέτωπα, με τη στήριξη της επέμβασης του πολέμου στην Ουκρανία και με τη στήριξη της γενοκτονίας του Παλαιστινιακού λαού μέσω από την ανοιχτή απροκάλυπτη στήριξη στο όνομα της αυτοάμυνας του Νετανιάχου. Γι' αυτό εξάλλου έχουν στείλει τη φρεγάτα στην Ερυθρά, για την οποία δεν μίλησε κανένας. Ανέδειξε το θέμα το κόμμα όσο μπορούσε απέναντι στην ομερτά των μέσων ενημέρωσης. Ανέδειξε την άμεση εμπλοκή
Η φρεγάτα είναι εκεί για να φυλάει τα νότα του Νετανιάχου. Και κοστίζει 500.000 ευρώ τη μέρα στον Έλληνα φορολογούμενο. Γιατί μας λένε ότι δεν υπάρχουν λευτόδεντρα, λένε τα σποτάκια της Νέας Δημοκρατίας. Λευτόδεντρα υπάρχουν για τους νατοϊκούς εξοπλισμούς, για τις νατοϊκές αποστολές εκτός συνόρων ή για τα 80 δισεκατομμύρια που έχει δώσει η Ευρωπαϊκή Ένωση με ψηφίσματα του Ευρωπαϊκού Κοινοβούλιου, τα οποία τα ψήφισαν όλοι οι άλλοι ευρωβουλευτές, στον Ζελένσκι, για να συνεχίσει να πολεμάει τον Πούτιν στην Ουκρανία, για να μπορούν να διαμορφωθούν οι συσχετισμοί της επόμενης μέρας σε αυτό το μακελιό των υπεριαλιστών που γίνεται εδώ και 3 χρόνια πλέον, με το κόστος που υπάρχει, όχι μόνο το οικονομικό, αλλά και το κόστος σε σχέση με την εμπλοκή της χώρας μας, με το άδειασμα των αποθηκών από πολεμικό εξοπλισμό, με τον κίνδυνο της στοχοποίησης της χώρας στα πλαίσια αυτής της εμπλοκής. Άρα λοιπόν, με όλα αυτά τα δεδομένα, ο κόσμος καταλαβαίνει ότι δεν θα αλλάξουμε κυβέρνηση. Καταλαβαίνει ότι δεν θα αλλάξει η Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί ποιος αλήθεια πιστεύει αυτό το διακύβευμα, υποτίθεται ότι θα ψηφίσουμε σε ευρωεκλογές για έναν άλλο συσχετισμό στην Ευρώπη. Παραμύθια. Για να πάρουν το πάνω χέρι στους αλδημοκράτες κόντρα στους ελεύθερους ή για να μην ξυπνήσει η ακροδεξιά, και όλο αυτό το παραμύθι, να το πω έτσι, το οποίο το παρουσιάζουν σαν κίνητρο, υποτίθεται, για να αλλάξουμε, για να καλυτερεύσουμε, για να διαχειριστούμε καλύτερα την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν θα αλλάξει ο αντιδραστικός χαρακτήρας αυτής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπως τον ζει καθημερινά στη ζωή του, στην καθημερινότητά του, η πλειοψηφία του λαού μας. Αυτό όμως που μπορεί να αλλάξει, και εδώ είναι ένα ζητούμενο που έχει να κάνει με την ευκαιρία που δίνουν οι ευρωεκλογές, να διαμορφωθεί ένας άλλος, πιο ευνοϊκός για τα λαϊκά συμφέροντα σχετισμός. Να αλλάξει δηλαδή το μέγεθος, το πόη του αντίπαλου. Να αλλάξει δηλαδή το μέγεθος και το πόη του ΚΚΕ, γιατί αυτό μπορεί να σταθεί απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί αυτό μπορεί όχι μόνο να αποκαλύπτει, αλλά να παλεύει απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση, παλεύοντας την προοπτική της αποδέσμευσης, και φυσικά γιατί αυτή η δυναμική, αυτή η αποτύπωση του εκλογικού μεγέθους του ΚΚΕ θα δώσει άλλες δυνατότητες στο λαό μας. Θα σημάνει νέες εφεδρίες που μπορούν να μπουν στον αγώνα. Πιο οργανωμένα να αντιμετωπιστεί σε μεγαλύτερη έκταση, ένταση, βάθος, να μπουν νέες δυνάμεις σε αυτό τον αγώνα που θα έχουμε μπροστά μας, μπροστά σε επιλογές οι οποίες λίγο πολύ είναι δεδομένες από τους υπόλοιπους στο συσχετισμό που υπάρχει. Γιατί νομίζω θα συμφωνήσετε κι εσείς, και το ακούμε από διαφορετικού κόσμου, με διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες. Αναγνωρίζετε σήμερα ότι το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας είναι η μόνη δύναμη η οποία μπορεί να σταθεί, και στάθηκε απέναντι στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας αυτούς τους 10 μήνες από τις τελευταίες εκλογές. Απέναντι στο 41% το περίφημο του Μητσοτάκη υπήρχε αντίπαλος, και ο αντίπαλος ήταν το Λαϊκό Κίνημα, και ο πρωτοπόρος ρόλος του ΚΚΕ σε αυτές τις αγωνιστικές διεργασίες που είχαμε αυτό το διάστημα, σαν συνέχεια φυσικά προηγούμενων αγώνων, σαν συνέχεια της συνέπειας της δράσης του κόμματός μας. Γιατί κυριολεκτικά αυτές οι κινητοποιήσεις έδωσαν τη δυνατότητα να φθαρεί αυτή η κυβέρνηση, να απομειωθεί η δυναμική της. Γιατί οι εργατικές απεργίες, ο δικός σας αγώνας κόντρα στο νομοσχέδιο της φορολογίας, οι κινητοποιήσεις στα πανεπιστήμια, οι διαδηλώσεις απέναντι στη συμμετοχή στον πόλεμο της Ουκρανίας ή η αλληλεγγύη στον Παλαιστινιακό λαό, σε όλες αυτές τις φάσεις, σε όλες αυτές τις στιγμές, μαζί με εκατοντάδες εστίες αντίστασης που αναπτύχθηκαν σε όλη την Ελλάδα, δημιουργήθηκε με όρους κινήματος η φθορά αυτής της κυβέρνησης, οδηγώντας τον Μητσοτάκη να λέει ότι θα είναι νίκη για τη Νέα Δημοκρατία να πιάσει 30% και κάτι. Δηλαδή 10 μονάδες κάτω από το 41 που πήρε πριν από 10 μήνες. Αυτή την αντιπολίτευση φοβούνται. Γι' αυτό και αποσιωπούν,
γι' αυτό και διαστρεβλώνουν, γι' αυτό και σε κρίσιμες στιγμές που οι θέσεις, με συγχωρείτε, του κόμματός μας βρίσκονταν και βρίσκονται στη συνέχεια μαζί με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού, στη γνώμη που έχουν για την Ουκρανία και την εμπλοκή, στη γνώμη που έχουν για την αλληλεγγύη στο λαό της Παλαιστίνης, στη γνώμη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, στη γνώμη για το έγκλημα των Τεμπών, στη γνώμη για το νομοσχέδιο για την τεκνοποίηση και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, βρεθήκαμε με την πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Και αυτές τις θέσεις τις εκφράσαμε, γι' αυτό και μπορούμε με καλύτερους όρους σήμερα να επιχειρηματολογήσουμε, να πείσουμε, να οδηγήσουμε στην επιλογή στην κάλπη την ψήφο στο Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Με το επιχείρημα ότι εμείς μπορούμε να σταθούμε απέναντι σε αυτή την κυβέρνηση, γιατί εμείς διαφωνούμε με τις στρατηγικές επιλογές του κεφαλαίου που υλοποιεί αυτή η κυβέρνηση και που στις κρίσιμες στιγμές, στις κρίσιμες ψηφοφορίες, στα κρίσιμα νομοσχέδια είχε την ψήφο των άλλων. Γιατί αλήθεια, ποιος θα σταθεί τώρα απέναντι στο Μητσοτάκη, ο Κασελάκης, το κόμμα Κασελάκη? Και λέω το κόμμα Κασελάκη, το λένε και Σιριζέοι πλέον αυτό, υποτίθεται αγανακτώντας και περιμένοντας την επόμενη μέρα. Όμως αυτή η εξέλιξη είναι η κατάληξη μιας πορείας εκφυλισμού του ΣΥΡΙΖΑ. Εκεί οδηγήθηκε, στο lifestyle, στο TikTok, σε όλη αυτή την πολιτική σαπουνόπερα, σε όλες αυτές τις Αμερικανιές του περιοδεύοντα θεία σου, του κόμματος One Man Show. Και αυτό είναι κριτήριο που μπορεί να προβληματίσει έναν κόσμο, όχι με τη λογική ότι ο καλός ο ΣΥΡΙΖΑ έφυγε, δηλαδή το κόμμα που έφτιαξε το Υπουργικό Συμβούλιο του Τσίπρα, οι υπουργοί του ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι η Νέα Αριστερά, είναι οι υπουργοί που πέρασαν όλα αυτά που οδήγησαν στην επανάκαμψη της Νέας Δημοκρατίας και που οδήγησαν στον Μητσοτάκη του 41% με αξιωματική αντιπολίτευση το ΣΥΡΙΖΑ. Ή σε ένα κόσμο σκεπτόμενο του ΠΑΣΟΚ, η απάντηση είναι ο Ανδρουλάκης και το ότι το θέμα είναι να έρθουμε εμείς δεύτεροι κόντρα στο ΣΥΡΙΖΑ, ώστε μετά με άλλους όρους να απομειώσουμε το Μητσοτάκη, με τον Ανδρουλάκη να πηγαίνει στη Θεσσαλία και να λέει ότι είναι μακριά από την Ευρωπαϊκή Ένωση και την πολιτική της ο Μητσοτάκης και εμείς θα τη φέρουμε πιο κοντά, προσπαθώντας να συνεχίζουν αυτό το παιχνίδι, να αθωώνουν δηλαδή την Ευρωπαϊκή Ένωση, τις επιλογές, τις αποφάσεις που παίρνουν από κοινού, για να δείξουν ότι το θέμα εδώ είναι ο Μητσοτάκης, δεν είναι οι συνολικότερες επιλογές του κεφαλαίου. Θα έλεγα όμως ότι ειδικά μιλώντας στην Αθήνα, υπάρχει ένα δείγμα του τι είδους αντιπολίτευση σημαίνει το ΠΑΣΟΚ, το οποίο μαζί με όλο το ΣΥΡΙΖΑ συνδικούν το Δήμο της Αθήνας από την 1η Ιανουαρίου και συνδικούν δουλεύοντας στα χνάρια, στα βήματα του Μπακογιάννη. Δεν είναι τυχαίο, ένα από τα πρώτα που έκαναν ήταν να αυξήσουν τα έσοδα του προϋπολογισμού του 24 από τη Δημοτική Φορολογία και από τα 200 εκατομμύρια να τα πάνε 235. 35 εκατομμύρια επιπλέον αποφάσισε ο Δούκας να εισπράξει από τους Αθηναίους. Και μιλάμε, και όταν μιλάμε φυσικά για Δημοτική Φορολογία, οι επαγγελματίες σε όλους τους κλάδους της Αθήνας, ιδιαίτερα στον επιστημισμό, και δεν αναφέρομαι στα διασκεδαστήρια, μιλάμε για άγρια δημοτική φορολογία. Μιλάμε για άρμεγμα κυριολεκτικά μέσα από τους φόρους, μέσα από τα δημοτικά τέλη, μέσα από τους λογαριασμούς, μέσα από τα πάντα. Αυτή είναι η διαφορετική πολιτική γραμμή, για παράδειγμα, η οποία εκφράζεται στο πρώτο Δήμο της χώρας από το ΠΑΣΟΚ και το ΣΥΡΙΖΑ που συνδικούν και φυσικά συνδυάζεται με το απαράβατο, με την ουσιαστικά στήριξη των ξενοδόχων, τους οποίους δεν τους αγγίζει κανείς στο τι πληρώνουν για το Δήμο και φυσικά τι πληρώνουν και συνολικότερα στον ελληνικό λαό. Υπάρχει ανάγκη, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, επειδή μιλάμε για ευρωεκλογές και επειδή έρχεται στη συζήτηση από τα πράγματα αυτό που υπάρχει σε όλη τη φάση των νόμων, των νομοσχεδίων που περνάνε,
αλλά τώρα μπαίνει ακόμα πιο έντονα για συζήτηση. Ευρωπαϊκή Ένωση. Συζητάμε λοιπόν μπροστά στην Ευρωκάλπη και ό,τι και να λένε τηλεοπτικά από πλευράς περιεχομένου το γιατί να ψηφίσετε τον έναν ή τον άλλον, δεν μπορούν να κρύψουν ότι όλοι μαζί, όλο το αστικό πολιτικό σύστημα μικρότερων ή μεγαλύτερων κομμάτων, λένε ναι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Θεωρούν την Ευρωπαϊκή Ένωση μονόδρομο για τον ελληνικό λαό. Την Ευρωπαϊκή Ένωση του κεφαλαίου, των λομπιστών, μάλιστα την οδηγία που νομιμοποιεί τα λόμπι, 8.500 λομπίστες βρίσκονται στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για να προωθούν νομοσχέδια για τα συμφέροντα της κάθε εταιρείας. Αυτό το νόμο το ψήφισαν όλοι και ο αντισυστημικός υποτίθεται Βελόπουλος, εκτός από τους ευρωβουλευτές του ΚΚΕ. Είναι ένα δείγμα στο πώς αντιλαμβάνονται αυτό το μονόδρομο, το γεγονός ότι πλέον η Ένωση είναι ταυτισμένη με τον ΝΑΤΟ. Είναι ταυτισμένη με αιχμή τον πόλεμο στην Ουκρανία, αλλά με συνέχεια, γιατί δεν μπορεί να περνάει απαρατήρητο, ασχολίαστο, το γεγονός ότι πλέον μιλάνε και για αποστολή στρατευμάτων στην Ουκρανία, βλέποντας τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει ο Ζελένσκι, ο αχυράνθρωπός τους δηλαδή, στο μακελιό που έχουν ανοίξει με τον Πούτιν και τους Κινέζους για τις πρώτες ύλες και για την επιρροή ουσιαστικά των αξώνων των δύο υπεριαλιστικών δυνάμεων. Και αυτή τους την εξέλιξη τη συνδυάζουν με την ανάγκη μεταχής ρυθμούς και μάλιστα σε κόντρα με κεφάλαια τα οποία επενδύουν προς την πράσινη οικονομία, στην πολεμική οικονομία. Γιατί βλέπουν ότι έχουν καθυστερήσει. Γιατί βλέπουν ότι αδειάσαν οι αποθήκες. Άδειασε το υλικό. Και υπάρχει δυσκολία πλέον. Και υπάρχει συνολικότερη στροφή η οποία σηματοδοτείται από μια νέα εκτείναξη δισεκατομμυρίων για πολεμικούς εξοπλισμούς, για άμεση χρήση, γιατί θεωρείται πλέον ότι τα πράγματα είναι τόσο σοβαρά τα οποία δεν μπορούν να αφαιθούν στη μοίρα του Ζελένσκι σε σχέση με τον πόλεμο των αγορών που γίνεται στην περιοχή. Αυτή τους την κοινή στρατηγική λοιπόν την υπερασπίζονται και την υπερασπίζονται με κάθε τρόπο και μάλιστα την υπερασπίζονται με μια λογική η οποία είτε θα λέει, όπως είπα προηγούμενα, να αλλάξουμε τους συσχετισμούς κρύβοντας το βασικό, ότι οι 27 διαμορφώνονται από διαφορετικές κυβερνήσεις. Ότι η ακροδεξιά Μελόνι συναποφασίζει με το Μητσοτάκι. Ότι συναποφασίζουν με το Σόλτ που κυβερνούν σοσιαλδημοκράτες με πράσινους. Ότι αποφασίζουν με τον Ορμπάν, τον οποίο τον θεωρούν ακροδεξιό. Ότι αποφασίζουν με τους σοσιαλιστές της Ισπανίας που στηρίζονται από εκδοχές του ΣΥΡΙΖΑ. Όλοι μαζί αποφασίζουν. Και μάλιστα αποφασίζουν με γνώμοντα τα συμφέροντα του μονοπωλιακού κεφαλαίου των πολυεθνικών στον χώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στον ανταγωνισμό τους με τους άλλους υπεριαλιστές. Ενώ σε κρίσιμα ζητήματα, όπως το μεταναστευτικό, ομονοούν, συμφωνούν και τα περνάνε και από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Άρα είναι ένα παραμύθι ότι το θέμα είναι να αλλάξουμε τους συσχετισμούς στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Είναι πυγμή η Ευρωπαϊκή Ένωση για να υπερασπιστεί τα συμφέροντα των ομίλων και είναι πυγμή επίσης για να βάλει το λογαριασμό στις πλάτες του ευρωπαϊκού λαού για να βγάλουν αυτό το κόστος. Είναι επίσης παραμύθι αυτό το οποίο προβάλλεται ιδιαίτερα από το ΣΥΡΙΖΑ, τη Νέα Δημοκρατία αλλά και τους άλλους, τη Νέα Αριστερά, ότι άλλο είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση και άλλο είναι η κυβέρνηση. Και μάλιστα κατά καιρούς προβάλλουν ότι το θέμα είναι να ο Ευρωπαϊκός Εισαγγελέας έτρεξε την υπόθεση ενώ ο Έλληνας Εισαγγελέας την άφησε, ότι να εκεί αντιμετωπίζεται η διαφθορά ενώ εδώ δεν αντιμετωπίζεται, κρύβοντας ουσιαστικά ότι οι κατευθύνσεις συναποφασίζονται και αυτές υλοποιούνται με βάση την ειδική κατάσταση, τον ειδικό χώρο και την ευθύνη που έχει κάθε κυβέρνηση. Αλλά και στο θέμα περί ευρωπαϊκών πρακτικών που υποτίθεται πρέπει να ακολουθήσουμε τις καλύτερες, τις βέλτιστες
που ακούμε συχνά είναι χαρακτηριστική απάντηση που έδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην ερώτηση των Ευρωβουλευτών μας στο Ευρωκοινοβούλιο για το φορολογικό νομοσχέδιο που στραγγίζει το εισόδημα των επαγγελματιών και των βιοτεχνών. Και η απάντηση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ήταν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση συγχαίρει την κυβέρνηση για τον νέο νόμο. Μάλιστα λέει ότι οι κυβερνήσεις έχουν ευχέρεια στο να υλοποιούν τις κατευθύνσεις. Οι κατευθύνσεις όμως είναι δεσμευτικές και είναι κατεύθυνση η φορολογική συμμόρφωση, η διεύρυνση υποτίθεται της φορολογικής βάσης και ότι ο χώρος των επαγγελματιών ενδείκνυται. Αυτό σε σχέση με τις πρακτικές, γιατί αυτές οι κατευθύνσεις τις ψηφίσουν μαζί. Δεν θα ήταν πλεονασμός και δεν θα ήθελα να σας κουράσω, αλλά είναι απαραίτητο να σταθούμε στο επιχείρημα το οποίο βάζουμε συχνά και πρέπει να το αναδείξουμε με πιστικό τρόπο, με επιχειρήματα στον κόσμο με τον οποίο συζητάμε, ότι κυριολεκτικά πίσω από ό,τι και αν σηκώσει στη χώρα μας βρίσκεται η Ευρωπαϊκή Ένωση. Βρίσκονται οι κατευθύνσεις, οι οδηγίες, τα σύμφωνα, οι συνθήκες. Στο θέμα της τεράστιας ακρίβειας, δεν μπορεί να κρυφτεί με το παραμύθι ότι είναι εισαγόμενοι και αναγκαζόμαστε να έχουμε αυτό το βραχνά εδώ και 2 χρόνια και μάλιστα με συνέχεια. Γιατί η ακρίβεια έχει άμεση σχέση με την εναλλαγή της επεκτατικής πολιτικής των επιδομάτων, με τα σφιχτά δημοσιονομικά σύμφωνα τα οποία είναι σε ισχύ από την 1η-1η του 2024 που απαιτούν πλεονασματικούς προϋπολογισμούς. Έχει άμεση σχέση με την πράσινη μετάβαση, με τη φορολογία η οποία συνοδεύει την πράσινη μετάβαση, με τον ειδικό φόρο στα ενεργειακά προϊόντα, στα καύσιμα, στη βενζίνη, στην ενέργεια, στο αέριο, παντού. Έχει σχέση η ακρίβεια με τις οικονομικές συνέπειες του μακελιού στην Ουκρανία και με το εμπάρκο σε μια σειρά προϊόντα τα οποία κόστιζαν φτηνά στην εισαγωγή τους από τη Ρωσία και τα αντικαθιστούν με τα πανάκριβα, χαρακτηριστικό παράδειγμα το ρωσικό φυσικό αέριο με το αμερικάνικο LNG. Έχει σχέση με την προσπάθεια του κεφαλαίου στον χώρο της μεταποίησης και της βιομηχανίας τώρα και μπροστά στην πιθανότητα, την πολύ πιθανή πιθανότητα μιας νέας οικονομικής κρίσης να εκτινάξει την κερδοφορία του. Και εκεί οδηγούν σε σχέση με το τεράστιο, με την τεράστια αύξηση των προϊόντων σε σχέση με το κέρδος. Άρα από αυτή την ακρίβεια κάποιοι χάνουν και κάποιοι κερδίζουν. Έχει σχέση η Ευρωπαϊκή Ένωση με την δική σας απογείωση της φορολογίας, με τους επαγγελματοβιοτέχνες, τους επιστήμονες, με το λουκέτο στο οποίο ουσιαστικά οδηγούνται. Είναι δεσμεύσεις και προαπαιτούμενα, τα οποία έχουν σχέση με το Ταμείο της Ανάκαμψης. Γιατί για να δοθούν τα 33 δις τα οποία διαφημίζουν και τα οποία από κοινού ψήφισαν και ο καυγάς είναι στη μοιρασιά ποιοι θα πάρουν τι, για να περάσει αυτό το ταμείο υπάρχουν προαπαιτούμενα τα οποία ελέγχονται και ψηφίζονται κομμάτι το κομμάτι. Ο νόμος για τη βαριά φορολόγηση των επαγγελματιών, βιοτεχνών και αυτομοσχολουμένων είχε άμεση σχέση με αυτά τα προαπαιτούμενα. Η εργασιακή σούκλα προήλθε άσχετα από τους νόμους, τις οδηγίες και την λευκή βίβλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η ελαστικοποίηση, η σούκλα κυριολεκτικά με τη δουλειά 13 ώρες, με τις ατομικές συμβάσεις, με την εντατικοποίηση, με την κατάργηση της κυριακάτικης αργίας, με το χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων εργασίας. Όλα αυτά είχαν σχέση άμεσα με τη λευκή βίβλο, με δεκάδες αντεργατικές οδηγίες που τις πέρασαν κυβερνήσεις και στα μνημονιακά και στα μεταμνημονιακά χρόνια και οι οποίες παραμένουν. Το ίδιο γίνεται και με την υγεία. Η εμπορευματοποίηση της υγείας, η εκτείναξη των ιδιωτικών των δαπανών στην ιδιωτική υγεία, η εκτείναξη επιχειρηματικής δραστηριότητας, όχι μόνο στα χρόνια της πανδημίας, αλλά και τώρα, σε αυτά τα χρόνια, με το κλείσιμο, με τη συρρήκνωση, με την υποστελέχωση του
του δημόσιου και των δημοσίων συστημάτων υγείας και την ταυτόχρονη διώκωση των ιδιωτικών εργαστηρίων, κλινικών και νοσοκομείων. Είναι τυχαίο ότι στις γειτονιές, εκεί που κλείσαν το νοσοκομείο της Πατησίων, ή εκεί που βρίσκεται υποστελεχωμένη η Παμακάριστος, ή εδώ που έκλεισε, συγχωνεύτηκε η Πολυκλινική, αναπτύχθηκαν δίπλα καινούργια εργαστήρια, καινούργιες αλυσίδες ιδιωτικής επιχειρηματικής δράσης με καινούργιες δυνατότητες κερδοφορίας. Και αυτό το από πίσω από όλους τους τομείς που αφορούν τα κοινωνικά δικαιώματα, που αφορούν το ασφαλιστικό, που αφορούν την παιδεία, έχει να κάνει με την Ευρωπαϊκή Ένωση, συχνά δεν κρύβεται για να το διαφημίζουν και οι ίδιοι. Θυμηθείτε ότι ο Μητσοτάκης, όταν προσπαθούσε να κερδίσει την κοινή γνώμη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το επιχείρημά του ήταν ότι να το κάνουμε όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Να το κάνουμε όπως στην Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί δεν μπορεί μόνο στην Ελλάδα. Γιατί δεν μπορεί μόνο στην Ελλάδα να μην υπάρχουν ιδιωτικά μαγαζιά στην πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Και αυτό έχει να κάνει με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η οποία ουσιαστικά στα πτυχία δίνει τιμή, αλλά δεν δίνει αξία, κυριολεκτικά στερώντας τους τα επαγγελματικά δικαιώματα. Ακόμα και στο μεγάλο θέμα, το οποίο με πρωτοβουλίες του ΚΚΕ και στη Βουλή και στο κίνημα είναι ανοιχτό, γιατί θέλαν να το κλείσουν. Και μιλάω για το έγκλημα στα Τέμπη, για τη δολοφονία 57 κυρίως νέων παιδιών. Ακόμα και σε αυτό προσπάθησαν να ξεπλύνουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Την Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία με την απελευθέρωση και ιδιωτικοποίηση των μεταφορών άνοιξε το δρόμο στο σπάσιμο του ΟΣΕ στα 3 και στα 4. Στην, ουσιαστικά στο πούλημα του ΟΣΕ για 50 εκατομμύρια στην Ιταλική εταιρεία, ουσιαστικά στην υποστελέχωση, στη δημιουργία δηλαδή αυτών των συνθήκων που οδήγησαν σε ένα προδιαγεγραμμένο έγκλημα. Γιατί για την Ευρωπαϊκή Ένωση, και αυτό αφορά όλη την γκάμα αυτού που ονομάζεται πολιτική προστασία, όλα διαμορφώνονται βάζοντάς τα στο ζύγι το τι κοστίζει ένα έργο και τι όφελος για το κεφάλαιο έχει. Τα έργα τα αντιπλημμυρικά, τα έργα προστασίας των δασών, τα έργα αντισεισμικής θωράκισης, με τα σχολεία ακόμα να μην έχουν ελεγχθεί στον τρίτο βαθμό, αυτά τα έργα κοστίζουν χωρίς να έχουν όφελος για το κεφάλαιο. Γι' αυτό και απεντάσσονται από προγράμματα, γι' αυτό και δεν υλοποιούνται, γι' αυτό και είναι απροστάτευτος ο λαός μπροστά στις πυρκαγιές, στις πλημμύρες, στους σεισμούς, και έχουμε πάρα πολλά να θυμηθούμε και να θυμίσουμε σε έναν κόσμο που είναι προβληματισμένος, γιατί ακόμα να καθαρίσει η Θεσσαλία, και είμαστε τώρα στο επόμενο έργο που είναι οι Ολλανδοί που έρχονται να δώσουν συνταγές για το πώς θα επεκταθούν εκεί μια σειρά σχεδιασμοί που δεν έχουν σχέση με τις ανάγκες της αγροτιάς Θεσσαλία και του λαού της. Υπάρχει επίσης, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, μια άλλη πλευρά, την οποία πρέπει να αξιοποιήσουμε σε μια συζήτηση με τους συνομιλητές μας, προσομοιώνοντας την, να το πω έτσι, με βάση αυτόν που απευθυνόμαστε. Και αυτό το λέω γιατί ξέρουμε ότι υπάρχει πολλοί κόσμος από διαφορετικές πολιτικές αφετηρίες που σκέφτεται κουκουέ. Και αυτή η σκέψη με τη δική μας προσπάθεια πρέπει να οδηγηθεί σε επιλογή, σε ψήφο το διάστημα που απομένει. Είναι γενικευμένο σαν συμπέρασμα και δεν κρύβεται ότι ένα μεγάλο κομμάτι του λαού μας, το οποίο αλλού σε δημοσκοπήσεις εμφανίζεται 40%, αλλού 30, αλλού 35, αλλά μιλάμε για τέτοια ποσοστά. Βλέπουν εχθρικά, βλέπουν αρνητικά, βλέπουν με επιφύλαξη, εκφράζουν διαφωνία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αυτό το αποτέλεσμα, είμαστε η πρώτη χώρα ανάμεσα στις 27 της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και όχι τυχαία, τα ίδια συναισθήματα έχει ο ελληνικός λαός και για το ΝΑΤΟ σε τέτοια επίπεδα.
αυτό το αποτέλεσμα έχει άμεση σχέση με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Έχει άμεση σχέση με την συνεπή ανυποχώρητη στάση μας όλα αυτά τα χρόνια να αποκαλύπτουμε, να ενημερώνουμε, να διαφωτίσουμε, αλλά και να οργανώνουμε την πάλη του λαού μας απέναντι στις συνέπειες της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης που υλοποιήθηκαν με τέτοιες και άλλες κυβερνήσεις. Γιατί αν δείτε πόσες κυβερνήσεις πέρασαν τα τελευταία 10 χρόνια, όλοι τους είναι συνυπεύθυνοι. Και με το Βελόπουλο χωρίς να εξαιρείται. Και αυτό να το λέμε σε έναν κόσμο ο οποίος θεωρεί ότι είναι αντισυστημική επιλογή, ειδικά κόσμο συντηρητικό. Και με αυτόν τον κόσμο πρέπει να αξιοποιήσουμε την πείρα που υπάρχει και τα επιχειρήματα που έχουμε. Υπάρχει λοιπόν μια τέτοια, σε ένα τέτοιο μεγάλο μέγεθος στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα λοιπόν που πρέπει να μπει σε αυτόν τον κόσμο. Ποιο κόμμα μπορεί να την εκφράσει, αν όχι το ΚΚΕ. Αν όχι η μόνη πολιτική δύναμη στην Ελλάδα που είναι αντίθετη, παλεύει ενάντια στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρεί ότι η προοπτική της χώρας μας είναι να διαμορφωθεί ένας πολιτικός σχετισμός που θα πάρει στα χέρια του την οικονομία με την Ελλάδα έξω από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ, διαμορφώνοντας τους όρους να ανασάνει, να ζήσει αυτός ο κόσμος, αναπτύσσοντας με σχεδιασμό, με κοινωνικοποίηση όλες αυτές τις δυνατότητες που έχει η πατρίδα μας και που σε συνθήκες καπιταλισμού δεν αξιοποιούνται και διαμορφώνουν αυτή τη συνθήκη αυτή στην οποία ζει η πλειοψηφία του λαού μας. Μόνο το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας μπορεί να εκφράσει αυτή την αντίθεση. Ακόμα και αν η αντίθεση που νιώθει ο άλλος δεν οδηγείται στη ρήξη. Γιατί υπάρχουν μια σειρά σκαλώματα. Υπάρχει λοιπόν χώρος με τον οποίο, στον οποίο πρέπει να δουλέψουμε, πρέπει να διεισδύσουμε, πρέπει να αναδείξουμε κυριολεκτικά το ότι είναι δίλημα για αυτόν τον κόσμο. Ή θα εκφράσει αυτή του τη σκέψη με την ψήφο στο ΚΚΕ, ή θα μένει μια σκέψη ανευρή, η οποία δεν ενοχλεί, η οποία δεν προβληματίζει κανέναν, η οποία άγεται και φέρεται στον έναν και στον άλλον, αλλά δεν βρίσκει διέξοδο. Και υπάρχει δυνατότητα, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, να φέρει αποτέλεσμα αυτή η συζήτηση. Γιατί σήμερα πλέον δεν κρύβεται. Ενισχύεται, είναι διακριτό ένα ρεύμα το οποίο βρίσκεται απέναντι στην κυρίαρχη πολιτική. Και αυτό είναι το ΚΚΕ. Το οποίο διαμορφώθηκε και έδειξε τη δυναμική του και με την εκλογική άνοδο του κόμματος στις βουλευτικές. Και με τη νέα του άνοδο στις δημοτικές και στις περιφερειακές. Και με τις δυνατότητες που υπάρχουν να διαμορφωθεί ένα καινούριο, πιο αυξημένο πολιτικό μέγεθος που θα μπει φρένο, εμπόδιο και θα δημιουργήσει όρους δυναμικής ανάτασης του λαού μας την επομένη των εκλογών. Και αυτό αφορά και ένα συντηρητικό κόσμο, ο οποίος το σκέφτεται να τιμωρήσει το Μητσοτάκη και να ψηφίσει ΚΚΕ. Και σε αυτόν τον κόσμο πρέπει να του θυμίσουμε. Εμείς βρεθήκαμε σταθερά σε κρίσιμα ζητήματα, κόντρα στην προσπάθεια που έκανε το σύστημα με διαφορετικές κυβερνήσεις ή με τη σημερινή να περάσει επιλογές. Να θυμίσουμε ότι όταν εμείς λέγαμε ότι με τη Συμφωνία των Πρεσπών ουσιαστικά την διαμορφώνουν, την ψηφίζουν και συμφωνεί και η Νέα Δημοκρατία άσχετα με τα παιχνίδια που κάνει λόγω Βόρειας Ελλάδας, ότι αυτή η συμφωνία έγινε για να βάλουν τη Βόρεια Μακεδονία στο ΝΑΤΟ, για να ενδυναμώσουν αυτή τη συμμαχία του πολέμου στη Βαλκανική, μας λέγανε άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Εμείς να θυμίσουμε ότι ανοιχτές αλυτρωτικές δυνατότητες που υπήρχαν από τη συμφωνία αξιοποιούνται τώρα. Αλλά το ζητούμενο ήταν και είναι η ένταξη της Βόρειας Μακεδονίας στο ΝΑΤΟ. Να θυμίσουμε ότι η αξιοποίηση ή δυνατότητα να αξιοποιεί ο Ράμα στην Αθήνα τους Αλβανούς μετανάστες που ζουν σε αυτή τη χώρα, όπως κάνουν και οι άλλοι αξιοποιώντας την ελληνική μειονότητα για τα δικά τους συμφέροντα, είναι παράγοντας ο οποίος συνδιαμορφώνει την περίφημη σταθερότητα. Γιατί μας μιλάνε για νατοϊκή σταθερότητα. Και έξω από το ΝΑΤΟ τι θα κάνουμε. Νατοϊκή σταθερότητα
στη Βόρεια Μακεδονία, νατοϊκή σταθερότητα στην Αλβανία, νατοϊκή σταθερότητα στο Κόσοβο, που έτρεξε η Μπακογιάννη να ψηφίσει μαζί με άλλους για να τους βάλουν στο Συμβούλιο της Ευρώπης, νατοϊκή σταθερότητα και με τον Ερντογάν στο τραπέζι το οποίο έχει ανοίξει και λέγεται πλέον και ανοιχτά, περιμένοντας έναν πιο ευνοϊκό συσχετισμό στο τραπέζι, στο οποίο μπαίνουν στη συζήτηση και κυριαρχικά δικαιώματα. Να θυμίσουμε, φίλοι και σύντροφοι, όμως και κάτι άλλο. Θα θυμάστε πριν από δύο μήνες, ούτε δύο μήνες, τι επίθεση δέχτηκε το κόμμα καταψηφίζοντας το νομοσχέδιο για την τεκνοποίηση και τεκνοθεσία στα ομόφυλα ζευγάρια, λέγοντας ότι το θέμα για μας δεν είναι η νομική σχέση, ο πολιτικός γάμος ή το συμβόλαιο, πώς το λένε, η συνθήκη που υπογράφουν δύο άνθρωποι για να ζήσουν μαζί. Το θέμα για μας είναι το εμπόριο των παιδιών. Είναι το εμπόριο της γυναίκας για να τεκνοποιούν οι έχοντες στο όνομα του δικαιώματος και του δικαιωματισμού. Τι επίθεση δεχτήκαμε. Και όμως η θέση μας ήταν αντίστοιχη με την πλειοψηφία της κοινής γνώμης. Πάνω από το 70% έλεγε όχι στην τεκνοθεσία, όχι στην τεκνοποίηση. Μας λέγανε οπισθοδρομικούς. Μας λέγανε ότι τασόμαστε με την Ορθοδοξία. Αυτοί που τώρα πάνε να πάρουν τις ευλογίες των Αρχιεπισκόπων και των Μητροπολιτών σε όλη την Ελλάδα. Δεν άφησαν επιτάφιο για επιτάφιο. Αυτό είναι κριτήριο για ένα κόσμο συντηρητικό να σκεφτεί. Γιατί το κόμμα παρά την επίθεση στάθηκε καθαρά, μίλησε την γλώσσα της αλήθειας χωρίς ομοφοβικές λογικές, αλλά λέγοντας ότι το θέμα παιδί πρώτα απ' όλα ιεραρχείς και προτάσεις τα δικαιώματα του παιδιού. Τους έχετε ακούσει όλους αυτούς που είχαν βγει στα κάγκελα να μιλάνε για το νομοσχέδιο που ψήφισαν? Κουβέντα. Κουβέντα δεν λέει ούτε η Νέα Δημοκρατία, ούτε ο ΣΥΡΙΖΑ, ούτε το ΠΑΣΟΚ, ούτε κανένας άλλος. Θέλουν να ξεχαστεί. Το ψηφίσαμε, το περάσαμε, πάμε τώρα για άλλα. Είναι και αυτό ένα κριτήριο, ειδικά σε ένα συντηρητικό κόσμο, να εκτιμήσει την πολιτική του ΚΚΕ, τη συνέπεια, την ανάγκη να στέκεσαι από θέση αρχών σε όλα τα ζητήματα και να προσπαθείς να πείθεις το λαό μας. Υπάρχει επίσης, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, όλος αυτός ο κόσμος ο οποίος βρέθηκε στη δίνη του ΣΥΡΙΖΑ όλα αυτά τα χρόνια και έχει απογοητευτεί, έχει κάνει πίσω ή λέει ας δώσουμε και μια ευκαιρία. Τι ευκαιρία πλέον να δώσεις στους μεν ή στους δε? Πρέπει να βρεθούμε με αυτόν τον κόσμο και πρέπει να βρεθούμε καλώντας τον να παλέψουμε μαζί. Και αυτό φυσικά αφορά ένα κόσμο που έχει μια ριζοσπαστική σκέψη. Γιατί είναι γεγονός ότι ο ΣΥΡΙΖΑ, ο Κασελάκης μάλλον και το κόμμα του και ο ΣΥΡΙΖΑ προσπαθούν να επενδύσουν στο απολιτικ. Προσπαθούν να επενδύσουν στο μεταμοντέρνο. Σε ένα κοινό δηλαδή το οποίο δεν έχει πολιτικό κριτήριο και άγεται και φέρεται με όρους παρακολούθησης πρωινής ή μεσημεριανής τηλεοπτικής εκπομπής. Χρειάζεται όμως να αναδειχθεί και η ανάγκη να μην σκορπίσει η ψήφος. Και το λέμε αυτό γιατί στη χώρα μας έχουμε εμπειρία. Έχουμε εμπειρία από πόσα κόμματα αρχηγών ήρθαν παρήλθαν και πλέον έχουν ξεχαστεί. Για να επενδύσει ξανά κάποιος στο κόμμα Βελόπουλου, στο κόμμα Κωνσταντοπούλου, στο κόμμα Λοβέρδος, στο κόμμα του ενός ανθρώπου. Δείτε, θυμηθείτε το Λεβέντη, το Καρατζαφέρη, το Θοδωράκη, πόσοι και πόσοι πέρασαν. Ξανά τα ίδια. Ξανά δηλαδή ουσιαστικά θα στρεβλώσεις μια ψήφο η οποία πρέπει να πονέσει το σύστημα δίνοντάς την από εδώ και από εκεί για να βγάλει έναν ευρωβουλευτή ο άλλος. Είναι θέμα το οποίο πρέπει να προβληματίσει ιδιαίτερα ένα κόσμο ο οποίος συναντήθηκε μαζί μας στο κίνημα, ο οποίος έχει ριζοσπαστισμό στη σκέψη του, ανησυχεί, προβληματίζεται, ακούει τι λέει το ΚΚΕ και πρέπει να εμπιστευτεί το κόμμα μας. Και φυσικά και στο δικό σας το χώρο υπάρχει νεολαία, υπάρχει ο νεότερος κόσμος στον οποίο πρέπει να απευθυνθούμε, να αξιοποιηθεί η πείρα από μεγάλες μάχες που δόθηκαν το προηγούμενο διάστημα, η δυναμική που διαμορφώνουν αυτοί οι αγώνες, η δυναμική που διαμορφώνει ένας διαφορετικός συσχετισμός
όπως η δυναμική που έχει απελευθερωθεί στα πανεπιστήμια με την πρωτιά της πανσπουδαστικής στους φοιτητικούς συλλόγους, η οποία δυσκόλεψε, καθυστέρησε και πίεσε και οδήγησε σε ήττα την κυβέρνηση, γιατί είναι ήττα να επενδύσει σε ένα νομοσχέδιο και στο τέλος η μεγάλη πλειοψηφία της νεολαίας και των φοιτητών να λέει όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και να αφήνει ανοιχτούς λογαριασμούς για τη συνέχεια. Γιατί αν νομίζουν θα είναι περίπατος να ιδρύσουν μαγαζιά πανεπιστημιακά στην Ελλάδα, είναι βαθιά νυχτωμένοι και θα αναγκαστούν να ξυπνήσουν. Υπάρχουν φυσικά και ο κόσμος ο οποίος συμπορεύεται ή συμπορεύτηκε μαζί μας στις προηγούμενες μάχες. Και αυτός πρέπει να ξαναβρεθεί. Πρέπει, να το πω έτσι, να επαναβεβαιωθεί η κοινή μας συμπόρευση. Είναι λοιπόν πολλή δουλειά, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, που έχουμε μπροστά μας, αξιοποιώντας τις 2,5 εβδομάδες. Αξιοποιώντας ότι ένας κόσμος ακόμα σκέφτεται, εκφράζεται σαν αναποφάσιστος. Αυτός ο κόσμος ακόμα και από το πώς διαμορφώθηκαν τα ευρωψηφοδέλτια των βασικών κομμάτων, είναι και αυτό ένα κίνητρο. Είναι και αυτό ένα κριτήριο ψήφου για το πώς αντιλαμβάνονται την πολιτική, η Νέα Δημοκρατία, ο ΣΥΡΙΖΑ, το ΠΑΣΟΚ και πώς το ΚΚΕ. Γιατί πραγματικά τα ψηφοδέλτια μας, το δικό μας ψηφοδέλτιο, είναι προς σύγκριση απέναντι στις περσόνες, απέναντι στους λεγόμενους διάσημους αναγνωρίσιμους, τους celebrity και όλο αυτό το σκηνικό. Υπάρχει λοιπόν, αγαπητοί φίλοι και σύντροφοι, γιατί δεν θέλω να σας κουράσω άλλο, ένα διατάφτα. Και αυτό το διατάφτα κρίνεται και στη δική μας την παρέμβαση, αλλά και στην αποφασιστικότητα που μπορεί να δείξει κάτω και από τη δική μας δουλειά ένας κόσμος που σήμερα το σκέφτεται. Αλλάζουν τα δεδομένα. Αλλάζει τα δεδομένα η εκλογική επιρροή του ΠΠΕ. Αυτό είναι ένα σοβαρό κίνητρο ψήφου. Και αυτή την αλλαγή των δεδομένων την είδε ένας κόσμος, θα τη δει ακόμα πιο αποφασιστικά την επόμενη μέρα. Και φυσικά, επειδή μιλάμε στην Αθήνα, στην Αττική, είναι δικό μας πιο αυξημένο μερίδιο ευθύνης. Γιατί εδώ το κόμμα είναι τρίτη πολιτική δύναμη. Άρα με άλλους όρους και με άλλον αέρα δίνει στη μάχη της εκλογικής ανόδου. Είναι δηλαδή στις δικές μας τις πλάτες, στην Αττική και στην Αθήνα, το ΚΚΕ να ανέβει ακόμα πιο ψηλά, πολύ ψηλά, να διαμορφώσει άλλη δυναμική και με αυτόν τον τρόπο πρέπει να δουλέψουν. Σας ευχαριστώ.